Από ό,τι φαίνεται, το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Νωρίς τα ξημερώματα, στο Καϊμακλή, ο οδηγός με 200 μιλιγκράμμ αντί 22 μιλιγκράμμ, που είναι το προβλεπόμενο όριο, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Όταν σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Σε τελικών έλεγχων η μικρότερη ένδειξη ήταν 85 μιλιγκράμμ. Και δεύτερο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στη Λάρνακα. Στο αλκοτεστ η ένδειξη ήταν 79 μιλιγκράμμ αντί 22 μιλιγκράμμ, σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό από το καθορισμένο όριο. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το πισινό μέρος υπηρεσιακού αστυνομικού αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στα αριστερά του δρόμου. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων. Εξού και οι συνεχείς εκκλήσεις της αστυνομίας προς το κοινό. Βλέπουμε με επικαθημερινής βάσεως ότι έχουμε συνεχή περιστατικά τροχαίων συγκρούσεων και δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει, εάν θα οδηγήσουμε, να μην οδηγήσουμε υπό την επίρρεια αλκοόλης. Ας οδηγήσει κάποιος άλλος. Ένα λάθος της στιγμής ίσως να είναι και το τελευταίο, τονίζει η αστυνομία.